Της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου έργησε πάρα πολύ από όλη την παγκόσμια κοινότητα και ειδικά από την γείτονα χώρα μας. Κατ' εινό μου δεν νοείται να υπάρχει πραγματική, ουσιαστική, υπαρχιά σχέση φιλίας και καλής γειτονίας χωρίς να αναγνωριστεί αυτό το έγκλημα από τη σύγχρονη Τουρκία. Και όπως έχω δεσμευτεί και για τις γερμανικές αποζημιώσεις, έτσι δεσμεύομαι ότι στην διεθνή μου παρουσία ως αρχηγός της μαζικής αντιπολίτευσης και με την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού ως μελλοντικός πρωθυπουργός, αυτό το ζήτημα της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου θα είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το αναδεικνύω και θα το διεκδικώ για όλους τους Έλληνες μέχρι τέλους. Ότι είναι ελληνικό θέμα. Δεν είναι μόνο θέμα των Ελλήνων του Πόντου. Και πρέπει τα χριστιανικά μνημεία και ειδικά στην γείτονα χώρα να τα σεβόμαστε όλοι και να τα σέβονται επίσης και εκεί. Άρα λοιπόν είμαι πραγματικά συγκινημένος για την σημερινή μέρα. Πάντα στην αριστερά η αδικία μας αγγίζει πολύ βαθιά. Αυτή η γενοκτονία που έγινε πριν και διάρκεια και μετά Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου δεν μπορεί να ξεχαστεί. Έχουμε ευθύνη ως πολιτεία να κρατήσουμε τη μνήμη ζωντανή για τις εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες του Πόντου που δολοφονήθηκαν και για τις οικογένειες που κατοχυρώθηκαν. Και το βασικό είναι εμείς πώς γινόμαστε μια καλύτερη χώρα. Εμείς πώς γινόμαστε μια χώρα η οποία βγάζει τον καλύτερό μας εαυτό, στη μνήμη αυτών των εποχών. Και όταν ήταν σήμερα, νομίζω τον Αρσένη, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, που τραγούδησε εδώ πέρα, τον Αρσένη τον Αλφανίδη που τραγούδησε με την Ποντιακή Λύρα, να σας πω ότι αυτό το παιδί δικαιούται και αξίζει να μεγαλώσει και να διαπρέψει στην σύγχρονη Ελλάδα και να έχει μαζί του μια κυβέρνηση η οποία θα κρατήσει τη μνήμη των προγόνων του ζωντανή, θα την τιμήσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα φάνετε.